το μήνυμα που θέλουμε να σας μεταφέρουμε από το Άγιον Όρος και ιδιαίτερα προς τους νέους είναι ότι ο πιστός, ο ορθόδοξος χριστιανός, ο σύγχρονος νέος δεν μπορεί να γίνει πρόσωπο να αντεναγωνιστεί για την κάθαρση της καρδίας του από τα πάθη. Εμείς, εκεί στο Άγιον Όρος, αδελφοί μου, εγνωρίσαμε ανθρώπους που είναι όντως πρόσωπα. Εγνωρίσαμε ανθρώπους που βιώνουν τον Χριστό. Εγνωρίσαμε ανθρώπους που βιώνουν αυτό που λέγουμε πενθυκή εργασία. Και όταν λέμε πενθυκή εργασία, δεν εννοούμε μελαγχολία, δεν εννοούμε κατάθλιψη ψυχολογική, αλλά η πενθυκή αυτή εργασία είναι εκείνη που ανακαινίζει τον άνθρωπο. Εγώ σας λέγω εδώ που βρίσκομαι, ότι είμαι 24 χρόνια ιερεύς, εφηλεστέ. Κοινωνώ έναν μοναχό, ο οποίος είναι γύρω στα 90 χρόνια, τον ζει ακόμα. Δεν τον κοινώνησα ποτέ χωρίς να έχει δάκρυα. Ποτέ, ούτε σε μία λειτουργία. Και ακριβώς τον βλέπω που έρχεται να μεταλάβει, είναι τα δάκρυα του και τις παριές του και βλέπουμε αυτήν τη φωτεινότητα του προσώπου που ακριβώς εκφράζεται με την παρουσία της χάρτας στην καρδιά. Αλλά όχι μόνο στο Άγιον Όρος. Ήρθε κάποιος ιερεύς εκεί και μου είπε ότι εδώ στην Αθήνα σε μια μουρία υπήρχε μια κυρία, η οποία αγωνιζόταν και ήταν μέσα στις ακολουθίες. Δεν έκανε ακολουθία. Η οποία επρογνώρισε το θάνατό της, εκάλεσε τον ιερέα και την κοινώνησε και μόλις την κοινώνησε έλαξε το πρόσωπό της και παράδοσε την ψυχή της. Ήρθε μια άλλη κυρία και με συνάντησε εδώ στην Αθήνα. Τα λέω αυτά για να δείτε ότι αυτά που λέμε θεολογικά βιώνονται με έναν πρώτης από τον μοναχισμό, αλλά δεν απολυτοποιούνται μόνο στον μοναχισμό. Και μου λέει, μου συμβαίνει κάτι. Τι σου συμβαίνει? Όταν προσεύχομαι, αρχίζω και πετάω. Δεν περπατώ στην γη. Και αυτό συμβαίνει. Και μάλιστα δεν θα λησμονήσω ποτέ έναν μοναχό που ήδη βρίσκεται ζωή, που επήγαινε στον αείμνηστο στον πατέρα Παΐσιο, χωρίς να το χτυπήσει και τον είδε να προσεύχεται στην αυλή του. Ήταν προς την πίσω του Ιβλίνου. Και τον είδε μισό μέτρο πάνω από την Κύπρο σε εικόνα. Όλα αυτά υφίστανται. Εγνώρισα αυτές τις μέρες ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρος, που έχει τόση χάρη, που πλησιάζει, που τον πλησιάζουν και άνθρωποι και έχουν διάφορες ασθένειες, βάζει το χέρι του πάνω τους και αισθάνεται κάπως μια ζέστη και λύγεται καλά. Αυτά είναι θέματα χάρη τους. Δεν είναι φαντασίες. Δεν είναι ψυχολογικές παραβλεψίες και αρρώστιες και ασθένειες και φαινόμενα. Αυτά τα ζει ο άνθρωπος σήμερα. Εγνώρισα τον παπά Εφραίμ τον Κατορακιώτη, ο οποίος με έλεγε ο ίδιος προσωπικά ότι πολλάκις ελειτουργήσε βλέποντας δεξιά και αριστερά του αγγέλους. Και μάλιστα δεν θα λησμονήσω αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος ήταν λειτουργός. Από το φως που έβγαινε από τον πρόσωπο δεν μπορούσε να τον αντικρίσει. Διότι ακριβώς ήταν ο φορέας του αχτής του φωτός. Αυτά, αδελφοί μου, βρίσκονται μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία μας έχει δύναμη. Η Εκκλησία μας έχει μεγάλο πλούτο. Ο πλούτος της χώρας μας σήμερα δεν είναι ούτε η βιομηχανία, ούτε η προαγωγή σε ηλεκτρονικούς και βιομηχανικούς πολιτισμούς. Αυτό που έχει η Ελλάδα μας σήμερα είναι η ορθοδοξία μας. Αυτή να τη βιώσουμε και ήδη είμαστε οι μεγαλύτεροι μάρτυρες αυτού του πλούτου που πρέπει με αυτόν τον πλούτο να κοινωνούμε κι εμείς. Γι' αυτό σήμερα βλέπετε οι είδους σκότους που πολλάγησε χρονιμότερα από τους ίδιους φωτός βλέπουν αυτό το θησαυρό που έχει η χώρα μας, γι' αυτό και την πολεμούν. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι πολεμούν την Ελλάδα διάφοροι και ελάχιστα και δύσκολα να βρίσκουμε φίλους? Γιατί ακριβώς γνωρίζουν οι ίδιους κόσμους ότι εδώ σε αυτήν την χώρα την μικρή υπάρχει η Ορθόδοξη Εκκλησία που ο Θεός κατά έναν παράδοξο και θαυμαστών τρόπων την έχει ελεύθερη και βιώνεται σήμερα αυτή η αλήθεια της χάριτος, αυτή η εμπειρία της χάριτος. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, το υπόλοιπο της 40ης που έμεινε να το βιώσουμε και να νηστεύουμε. Πόσο λυπούμε όταν έρχονται στο Άγιον Όρος και τους ρωτώ, νηστεύετε? Και μου λένε, θα νηστέψω τη Μεγάλη Εβδομάδα. Μα γιατί? Η νηστεία φέρνει χάρη, αδελφοί μου. Γιατί σήμερα ο άνθρωπος να κάνει δίαιτα και να μην κάνει νηστεία? Η δίαιτα είναι ανθρωποκεντρική πράξη.
Η νηστεία είναι χριστοκεντρική πράξη. Και ο Χριστός το είπε, τούτο το γένος των δαιμόνων ούτε εκπορεύεται ήδη προσευχή και νηστεία. Γι' αυτό σήμερα το ότι υπάρχουν τόσες δαιμονικές επιδράσεις και υπάρχει τόση δαιμονική ενόχληση στον κόσμο είναι γιατί σταμάτησε ο κόσμος να προσεύχεται με ένα σταθερό και προγραμματισμένο τρόπο την ανηστεία. Είναι μεγάλα όπλα δεχήματα. Γι' αυτό και στο Άγιον Όρος, όταν συναντάς διάφορους μοναχούς που είναι αγωνιστές, όταν προσέχουν αυτήν ιδιαίτερα την περίοδο που είναι η γιασμένη περίοδος, βρίσκουν ιδιαίτερες εμπειρίες της χάρης τους. Διότι ακριβώς πρέπει να φύγει αυτό το πέπλο της αμαρτίας από πάνω μας, να ανοίξει ο νους μας, ώστε να η κρυμμένη νωρά ενέργεια που έχουμε μέσα μας να έρθει πάνω, να έρθει προς το φως. Και με αυτήν την ενέργεια να διεισδύσουμε στον κόσμο της θεώσεως, ώστε να απολαμβάνουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γιατί σήμερα νομίζετε υπάρχουν κενοί, υπάρχει κενότης, υπάρχει κατάθλιψη, υπάρχει αυτό το ανικανοποίητο, γιατί ο άνθρωπος λησμόνησε, δεν ξέρει τον δρόμο το σωστό να πάρει τον δρόμο της χάριτος. Διότι τότε, αδελφοί μου, ο άνθρωπος πληρώνεται, διότι ο Χριστός μας είναι ο πανταχού παρόν και τα πάντα πληρώνει. Αυτήν την πλήρωση, αυτήν την χάρη ταπεινά σας εύχομαι, ώστε όλοι να βιώσουμε, για να γιορτάσουμε όλοι μαζί ο μαθημαδόν με αναστάσιμη χαρά την εορτή των γιορτών, την Άσταση του Χριστού μας. Αμήν.